Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε στον κόσμο των σπορ και σήμερα. Του ασκού του αιώλου άνοιξε για μία ακόμη φορά ο προπονητή του Απόλων Πόντου, Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Σύμφωνα με έγραφα που αποκάλυψε η χθεσινοβραδινή εκπομπή, η δίκη στον Σκάι από την κατάθεση του κυρίου Καλαϊτζίδη στην εισαγγελία Θεσσαλονίκη, εμπλέκει αρκετέ, συγκεκριμένα επτά ομάδε τη Football League σε κύκλωμα χειραγώγηση αγώνων. Μάλιστα, μέχρι στιγμή αντέδρασαν επίσημα μέσω ανακοινώσεων ο Άρη και ο Πανσεραϊκό. Αποσπάσματα τη κατάθεση του προπονητή του Απόλλωνα Πόντου Δημήτρη Καλαϊτζίδη στην αθλητική εισαγγελέα Θεσσαλονίκη Ευαγγελία Λιάσου, δημοσιοποίηση εκπομπή δίκη των Σκάι με τον Κυριάκο Θωμαίδη. Ο προπονητής του Απόλων Πόντου αναφέρεται σε δύο συναντήσεις του με το μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ, Αιγυνιακός Γιάννη Νιώπα. Η πρώτη στις 19 Σεπτεμβρίου του 2017, στο φιλικό παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Ο κ. Καλαϊτζίδης επικαλείται τη μαρτυρία του συνεργάτη του Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος του σύστησε τον κύριο Νιώπα. Η κατάθεση του κ. Καλαϊτζίδη. Ο κ. Νιώπας με ρώτησε ποιος είναι ο αγωνιστικός στόχος του Απόλωνα πόντου. Του απάντησα ότι είναι η άνοδος. Τότε ο κύριος Νιώπας μου είπε ότι θα έχουμε πρόβλημα και δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε την άνοδο εάν δεν μπω σε ένα γκρουπ ομάδων που χειραγωγεί αγώνες. Μου πρότεινε να δίνουμε χρήματα για να κερδίζουμε τους αγώνες και οι ομάδες που αποτελούν τον γκρουπ θα κάνουν τα πάντα για να δυσκολεύουν τους ανταγωνιστές μας. Ο κύριος Νιώπας μου ανέφερε ότι στον γκρουπ των ομάδων αυτών ήταν ο Ιγινιακός, ο Πανσαραϊκός, η Βέρεια, ο Αχαρναϊκός και η Σπάρτη. Αναφέρει ο κύριο Καλαϊτζήτη και συνεχίζει. Πριν αρχίσει ο αγώνα, συναντήθηκα με τον κύριο Γιάννη Νιώπα μέσα στο γήπεδο, πίσω από τη μια εστία. Παραδέχτηκε για μια ακόμα φορά ότι χειραγωγεί αγώνε και μου είπε ότι έλαβε 25.000 ευρώ για τον αγώνα Άρη που έγινε στι 28 Δεκάτου του 2017 με τελικό σκορ 5-0. Ο στοιχηματισμός αφορούσε ήττα του Αιγυνιακού με πάνω από 4 γκολ. Ο κύριος Νιώπας μου είπε επίσης ότι δεν έπαιξε το στοίχημα, αλλά το έπαιξαν οι ποδοσφαιριστές του. Επίσης, ο κύριος Νιώπας παραδέχτηκε ότι η ομάδα του είχε μειωμένη απόδοση στον αγωνα όφηγη όφη εγκυνιακός 6-0, πάλι για στοιχηματικούς λόγους. Άμεση ήταν η αντίδραση της ΠΑΕ η οποία εξέδωσε ανακοίνωση. Μα είπαν και εμά ότι η επιχειρεί ένα μυθομανή και δικομανή τύπο να εμπλέξει τον Άρη σε φάνταστα σενάρια που σκαρφίστηκε έφνη τώρα μετά από 11 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Τώρα τα θυμήθηκε. Ο καθένα καταλαβαίνει ότι προσπαθεί ο συγκεκριμένο τύπο να δημιουργήσει άλοθη προκειμένου να καλύψει τα δικά του λάθη και τη νέα του αποτυχία στο ποδόσφαιρο όπω σε όλε τι προηγούμενε ομάδε του. Φυσικά θα πάρει την απάντησή του με τον τρόπο που πρέπει και εκεί που πρέπει. Έχει ήδη επιληφθεί τη υπόθεση η νομική μα υπηρεσία καταλήγει η ΠΑΕ Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και η ομάδα του Πανσαραϊκού. Είδαμε με ενδιαφέρον τι χθεσινέ αποκαλύψει σε παρένθεση μου πεσούπε του κυρίου Καλαϊτζίδη στην εκπομπή Δίκη τη Δευτέρα του Σκάι και σαν παέπαν σαραϊκό, επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμου δικαιώματό μα σχετικά με τα κωμικοτραγικά λεγόμενα του κυρίου Καλαϊτζίδη, και δεν θα τα θεωρήσουμε απλά σαν μια απέλπιδα προσπάθεια διαφήμιση του ονόματό του στο brand name τη ομάδα μα και αποτυχημένη απόπειρά του να καλύψει την έλλειψη προπονητικού του βάρου. Η δικομανία του θα βρει την Ιθάκη της με μήνυση για δυσφήμιση και συκοφαντία μέσω του τύπου, αναφέρει Παϊπαν Σαραϊκός. Να πούμε ότι εκτό από τι επίσημε αντιδράσει μέσω ανακοινώσεων από πλευρά των ΠΑΕ Άρη και Πανσεραϊκό, ο Γιάννη Νιώπα, ο μεγαλομέτωχο τη ΠΑΕ, γενιακό, χαρακτήρισε ψεύτη τον κύριο Καλαϊτζίδη με δηλώσει του στην ιστοσελίδα sdna.gr. ενώ σε ανάλογο ύφο μίλησε και ο αμεγαλομέτωχο τη ΠΑΕ Πάρτη, ο Δημήτρη Νικόλαρο, στο αθλητικό Μετρόπολη. Αναμένεται συνέχεια σε αυτό το θέμα.